Ενώ πλήρη ληστεία σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στο υποκατάστημα της Αγροτικής Τράπεζας στο πέραμα του Δήμου Γεροποτάμου. Έντρομοι υπάλληλοι είδαν δύο κουκουλοφόρους να μπαίνουν λίγο μετά τις 9 το πρωί στο κατάστημα. Αρχικά νόμιζαν πως επρόκειτο για πρωταπριλιάτικο αστείο, γρήγορα όμως διαψεύστηκαν βλέποντας τους δύο άντρες να τους σημαδεύουν με κυνηγητικά όπλα και επιτακτικά να ζητούν από τον διευθυντή της τράπεζας να τους παραδώσει τα χρήματα. Πότε, πρωταπριλιάτικο. Πού ήσασταν εσείς? Εδώ, από εκεί κάτω έβγαινα εγώ και θα δω. Περίμενα να ακούσω φωνές, δεν άκουσα τίποτα. Μόνο πορίζουν και μπαίνουν στο μάξι και φεύγουν. Ήταν νεαρή ηλικία? Δεν ξέρω. Δύο ήταν, ένας ψηλός, ήταν πιο κοντός. Φορούσαν κουκούλες, ήταν ένα μεγάλο καλώδιο και μικρό. Έτσι και έγινε. Πήραν το ποσό των 25.000 ευρώ και εξαφανίστηκαν με γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο προηγουμένως είχαν κλέψει από ιδιοκτήτη καντίνας που βρίσκεται λίγο έξω από το πέραμα. Τα μαγαζιά δεν υπάρχει δουλειά, υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι το έχουν δημιουργήσει οι ίδιες οι τράπεζες. Άρα λοιπόν πρέπει να βρουν κάποιες λύσεις να τα κάνουμε για εμείς. Δηλαδή είμαστε επαγγελματίες και δεν μπορούμε να δουλέψουμε. Ανησυχείτε έτσι με αυτά τα φαινόμενα? Βέβαια, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, υπάρχει μεγάλη ανησυχία. Όλος ο κόσμος φοβάται. Και όποιοι έχουν χρήματα τα κρατάνε. Δεν πάει κανείς να τα ξοδέψει. Τα κρατάει όταν σου λέει: έχω κάποια χρήματα, τα έχω στην άκρη. Αν γίνει κάτι, δεν θα πάει να πάρει. Θα πάει να πάρει το απαραίτητο, αυτό που του χρειάζεται. Και όλα τα μαγαζιά υπάρχει πρόβλημα. Περιοχή αμέσως αποκλείστηκε παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Στο σημείο έσπευσε άμεσα και ο αστυνομικός διευθυντής Ρεθύμνου Μανώλης Παραβολιδάκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες με τρίου αναστήματος και μάλιστα κριτικούς. Πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα από την κυβέρνηση και γενικά από όλους και τους βουλευτές που όλοι φωνάζουν και οι βουλευτές. Και αυτοί όλοι να κάνουν κάτι όλοι μαζί. Όχι ο καθένας στα δικά του. Διαφορετικά θα έχουμε και χειρότερα πράγματα από ό,τι είναι αυτά. Οι νομικές αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί ούτε το κλεμμένο όχημα.